και ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Θα σας πω βουλευτή, αλλά είναι στη δική σας περιφέρεια και ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε είναι αν θα επιλέξει. Να περιμένουμε την ανακοίνωση του Πρόεδρου, νομίζω, αύριο. Παρ' όλα αυτά πρωτεύσατε και πήγατε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Ο αγώνας δικαιώνεται. Βεβαίως. Το παλιό σύνθημα. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν. Και ένας αγώνας ο οποίος ήταν πολύ ωραίος και πολύ διαφορετικός, ειδικά για μένα, ο οποίος μπήκα πρώτη φορά στη μάχη του Σταυρού με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια. Και ήθελα να ευχαριστήσω και πάρα πολύ όσους μας παρακολουθούν από τον νότιο τομέα και όχι μόνο, γιατί βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη τη χώρα και από όλη την Αττική. Να είστε καλά. Κύριε Χριστίδη, το εκλογικό αποτέλεσμα σας έδωσε μια αύξηση ποσοστών. Ο στρατηγικός σας στόχος τώρα είναι να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Ασκείται μια έντονη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ουσιαστικά ήταν ο χορηγός της μεγάλης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αντίπαλος για όποιο πολιτικό κόμμα είναι στις εκλογές, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου άποψη, είναι τα προβλήματα του κόσμου. Επομένως, εμείς εδώ είμαστε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κόσμου με τρόπο ο οποίος είναι αποδοτικός και παραγωγικός. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε με 20 μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία τα έκανε όλα καλά ή ότι ζούμε σε μια χώρα σήμερα η οποία είναι ευημερούσα χώρα. Έχουμε τεράστια ζητήματα, έχουν προκύψει από όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας σε επίπεδο στοιχείων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πληστηριασμοί οι οποίοι πρόκειται να συμβούν τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα με το ιδιωτικό χρέος, τεράστιο ζήτημα με το δημόσιο χρέος. Υπάρχει πράγματι ένα καμπανάκι της Κομισιόν, το οποίο εδώ στην Ελλάδα πρώτος το έβαλε πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέκος Παπαδόπουλος με ένα άρθρο του, το οποίο μια επιστολή θα έλεγα καλύτερα με την προς τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς των τριών μεγαλύτερων κομμάτων. Γιατί τα λέμε αυτά? Αυτά τα λέμε διότι η Νέα Δημοκρατία ξαναπήρε το 2007, όταν είχε καεί η χώρα και είχαμε και άλλα πολλά προβλήματα, ξαναπήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπήρχαν τότε κάποιοι οικονομολόγοι και όχι μόνο, οι οποίοι προειδοποιούσαν για αυτό το οποίο έρχεται στη χώρα μας. Στη Νέα Δημοκρατία ακολουθούσαν την ίδια στρατηγική που ακολουθούν και σήμερα. Υποτιμούσαν και κατέτασαν τους οικονομολόγους και τους πολιτικούς που χτυπούσαν το καμπανάκι σε μια κατηγορία κινδυνολόγων και εν πάση περιπτώσει προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ, αλλά η χώρα χρεοκόπησε με τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα είναι αδιαφυσβήτητο και ιστορικά και πολιτικά, αν θέλετε. Και σήμερα έχουμε τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Και σε αυτό δεν ακούω τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί μια λογική η οποία να δείχνει ότι έχει καταλάβει τι έρχεται. Και τα λέω αυτά διότι. Η κυβέρνηση πάντως κατηγορεί, κύριε Χριστίδη, ότι λέτε τα ίδια που έλεγε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, και σας λένε ότι είστε ο ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτα. Εντάξει, και έβγαλε και μια σκληρή ανακοίνωση ο κύριος Σκέρτσος. Πριν από λίγο για τον κύριο Ανδρουλάκη, την έχετε υπόψη σας, έτσι, για τη συνέντευξη που έδωσε στον. Εντάξει, ο κύριος Σκέρτσος έχει την πορεία του. Που λέει είναι το μαύρο οικονομικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο λένε από την κυβέρνηση ουσιαστικά καταψηφίστηκε. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε σήμερα ποια είναι τα ζητήματα που βάζει Κομισιόν. Αν έχει να πει ο Σκέρτσος πάνω σε αυτά τα ο κύριος Σκέρτσος σε αυτά τα ζητήματα κάτι για τα πρωτογενή πλεονάσματα, για τα 45 δισεκατομμύρια τα οποία έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος στο τελευταίο χρονικό διάστημα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, για τα ζητήματα ότι από το 2010 σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στο ισοζύγιο μας. Αν έχει να πει κάτι για αυτά, να την ακούσουμε. Χαρακτηρισμούς τώρα μπορώ να κάνω και εγώ, και μπορώ να πω ότι ο κύριος Σκέρτσος θα έπρεπε να έχει το θάρρος να πει τι παρέλαβε το 2010 το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Αλλά το ότι πήρε μεταγραφή από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία προφανώς τον έχει κάνει να χάσει τη μνήμη του. Αυτό όμως είναι χαρακτηρισμός πολιτικός, η οποία είναι αλήθεια. Τουλάχιστον όμως εγώ λέω την αλήθεια. Ο κύριος Σκέρτσος δεν λέει την αλήθεια. Λέει πράγματα τα οποία δυστυχώς φτιάχνουν ξανά τοξικό κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει την ανησυχία της και είναι λογική ανησυχία αυτή. Καλλιέργησε τον μπαμπούλα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μπαμπούλας του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές με τις δηλώσεις Κατρούγκαλου και πολλών ακόμα και ο κόσμος έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. 600.000 άνθρωποι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας ενδιαφέρει να απευθύνουμε σε αυτόν τον κόσμο ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Εσείς ζητάτε ψήφο αντιπολίτευσης. Όποιος κατεβαίνει στις εκλογές. Συνήθως ψηφίζουμε για να βγει μια κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα καθαρό αφήγημα που θα λέει: εγώ είμαι για την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Εσείς λέτε, και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Εσείς λέτε δηλαδή ψηφίστε για να έχουμε μια καλή αντιπολίτευση. Εμείς λέμε
ότι όποιος κατεβαίνει στις εκλογές, ή τουλάχιστον για εμάς το λέω αυτό, ναι. Και νομίζω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές πάντοτε για να κερδίσουν. Το να κερδίσουμε σημαίνει να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνητη, αν έχουν 148-149. Αυτό θα κλείσει το θέμα. Τελείως. Αυτό έχει κλείσει το θέμα με δύο διαφορετικές δηλώσεις. Η μία δήλωση είναι του κυρίου Μητσοτάκη, πριν από τις εκλογές, που είπε ότι με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έχω τίποτα να συζητήσω. Και είπαμε ότι έχουμε σκάσει από τη στεναχώρια μας και είναι μια πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι η σημερινή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο. Τρίτη κάλπη, μέχρι. Όχι, γιατί. Γιατί τρίτη κάλπη. Εγώ χθες βρισκόμουν. Όχι, εγώ δεν θα πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα πω για παράδειγμα. Κύριε Βελόπουλο, δεν τον έχουμε εδώ. Ναι, βεβαίως. Βρισκόμουν χθες σε ένα πάνελ με τον κύριο Βιλιόρδο στο Action 24 και έλεγε ο κύριος Βιλιόρδος πολύ καλά πράγματα για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 μέχρι το 2009. Μπορεί να είναι μια λύση, η ελληνική λύση, ή μπορεί αν πάρει 148 να επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πάει και σε τρίτες εκλογές. Το βασικό μου ζήτημα είναι ότι σε αυτές τις 25 μέρες όσον αφορά εμάς, και κλείνω με αυτό κύριε Παναγιώτοπουλε, ναι, ναι, εμείς θα επιμείνουμε σε μια ατζέντα η οποία προστατεύει και ενισχύει το εθνικό σύστημα υγείας, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, διαμορφώνει συνθήκες για ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο επαναλαμβάνω η αλαζονία που εισπράττω από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σου λένε ότι επειδή εγώ πήρα 40% νομιμοποιούμε να λέω ότι τα έκανα όλα καλά. Δεν ισχύει, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι στην πολιτική υπάρχει και η σύγκριση. Υπάρχουν και άλλου είδους ασύμμετρες παράμετροι πριν τις εκλογές. Και τις είδαμε σε αυτές τις εκλογές. Άρα, ψυχραιμία, ο κόσμος μας κρίνει και μας αξιολογεί όλους. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω τι θα συζητήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Περιμένω να δω τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς θα το ζητήσετε, θα ζητήσετε από τον προφανώς, κύριο Μητσοτάκη να θέσει τώρα, να βάλει δεν να ρίξει να τα χαρτιά του. Εγώ καταλαβαίνω, δεν ξέρω κύριε Παναγιώτοπουλε, αν το πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης αποτελεί προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Για την προηγούμενη περίοδο δεν το άκουσα σχεδόν καθόλου. Όχι, τώρα, μόνο για το άρθρο 16 στη συνέντευξη με τον κύριο Θεοδωράκη είχα ακούσει. Σωστά. Εάν μπαίνει τώρα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει τι σκοπεύει να κάνει. Mm-hmm. Και αν σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι εμάς ο στόχος μας είναι 180. Για να μπορέσουμε. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρα πολλά θέματα να. Κύριε Χριστίδη, τώρα, η κατηγορία προς εσάς είναι ότι εσείς χρησιμοποιείτε πια τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ δέχομαι όλα τα υποθετικά ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ και θα απαντήσω σε όλα. Ναι. Αλλά δεν ακούω εδώ και πολλούς μήνες μία απάντηση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας αν δεν πάρει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Περάσαν οι πρώτες, πάμε στις δεύτερες. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, μέχρι πότε θα κάνει εκλογές? Αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνει? Και θέλω να σας πω ότι εμείς να απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Απάντηση σήμερα σας επαναλαμβάνω και ο πρόεδρος με πολύ καθαρό τρόπο. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Διότι πίστευαν ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψει τα πράγματα. Εμείς με αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να συμπορευτούμε. Και ότι θα συνεργαζόσασταν. Δηλαδή, ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ήταν το. Τώρα το λοιπόν, αφήγημα, επειδή αυτός ο μπαμπούλας δεν υπήρξε ποτέ, αλλά δεν υπάρχει και τώρα, ειλικρινά σας λέω ότι αυτό το οποίο εισπράττουμε καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι είναι μηνύματα από πολύ κόσμο που θέλει ξανά να δημιουργήσει μια παράταξη μεγάλη, προοδευτική, ισχυρή, αισιόδοξη, ανανεωμένη. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει εκλεγεί με διαγενειακή ισορροπία, πολύ ανανεωμένη, πολύ ισχυρή, και νομίζω ότι εδώ είμαστε για να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Επομένως, και σε αυτή τη συζήτηση την οποία κάναμε προηγουμένως, εγώ άκουσα τον κύριο Παπαθανάση να λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάναμε λάθη. Κάναμε αυτοκριτική, ζητήσαμε συγγνώμη. Κάνουν και την αυτοκριτική τους. Ποια είναι τα πέντε λάθη αυτά? Mm-hmm. Εγώ δεν έχω ακούσει πέντε λάθη. Δηλαδή, να πει κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι λάθος μας ήταν αυτό. Είπαν και για τα Τέμπη, για παράδειγμα. Εντάξει. Για τα Τέμπη είπανε, αλλά στη συνέχεια αυτά τα οποία έχουν γίνει. Και για τις υποκλοπές ουσιαστικά παραδέχτηκαν το λάθος. Ένα λεπτό. Ότι ήταν λάθος. Όχι, λάθος. Ότι δεν ήξερα. Ότι είναι σκάνδαλο, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και το σκάνδαλο αυτό δεν έχει διερευνηθεί. Ρηπαρά δίκτυα δεν έχουμε δει. Mm-hmm. Δεύτερον, και κάποιοι πρέπει να πάνε για τα Τέμπη, υπάρχει, για τα Τέμπη υπάρχει στη σελίδα 118 η απόδειξη στο πόρισμα ότι κακώς έγινε η μετάταξη του συγκεκριμένου ανθρώπου ως σταθμάρχη
Και έχουν περάσει τρεις μήνες και δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιος τον έβαλε εκεί. Και θυμάμαι τον κύριο Βορύδη σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων να λέει: αυτά τα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κάνουμε κι εμείς. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι το γεγονός ότι λέμε γενικότερα κάναμε ένα λάθος δεν δείχνει κάτι. Εγώ δεν έχω δει κάτι να διορθώνει. Δεν είδα κάποιον να πηγαίνει σπίτι του. Δεν είδα κάποιον να φεύγει. Ίσα-ίσα είδα τη Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίζει την Εξεταστική Επιτροπή για την ιστορία των υποκλοπών. Βλέπω την κυρία Βλάχου να παραμένει στη θέση της. Δεν βλέπω τίποτα άλλο από όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Το θέμα των υποκλοπών θα το επαναφέρετε στη Νέα Βουλή. Θα φέρετε πρόταση για εξεταστική πάλι. Βεβαίως. Αλλά δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα αν δεν. Και θα κρίνεται ο καθένας. Να σας πω κάτι. Ο όρος ξεκίνησε ως λίγο χιούμορ. Αλλά ξέρετε, το 2025, εκτός από τη συνταγματική αναθεώρηση, θα έχει περάσει και η τριετία, την οποία έχει φέρει με νόμο η Νέα Δημοκρατία για να ανοίξει ο φάκελος παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, και όχι μόνο, θα πω εγώ. Άρα θα έχουμε μπροστά μας ενδιαφέροντα γεγονότα. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση εγώ νομίζω ότι όποιος μας ακούει μπορεί να έχει πει πολλά, να έχει να πει πολλά για τα κόμματα, αλλά στο τελικό του σημείο το βασικό είναι ότι έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία χρήζουν λύσεων και αντιμετώπισης. Δηλαδή το ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% στο νότιο τομέα, για παράδειγμα, πήρε ένα πολύ μεγάλο νούμερο, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν αναγνωρίζει ότι τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ότι το κόστος ζωής. Επέλεξε όμως να τα λύσει προφανώς. Ναι, δεν έχει λύσει πάντως τα τελευταία χρόνια τίποτα και η ίδια κυβερνούσε. Και επίσης τις μπουλντόζες ακόμα τις περιμένουμε. Και τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή εν αναμονή εκλεγμένο, γιατί πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι, επειδή οι αρχηγοί. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Οι αρχηγοί δηλώνουν σε διάφορες περιοχές. Οπότε τρεις. Στο τέλος επιλέγουν τρεις περιοχές, όπως. Κύριε Χριστίδη, σε σχέση με τα οικονομικά που λέτε εσείς και κατηγορείτε την κυβέρνηση, το πρόγραμμά σας, κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν ακούει τα καμπανάκια της Κομισιόν, ότι. Έχουμε την επιστολή του κύριου Παπαδόπουλου. Εγώ διαβάζω όμως από όλους τους ξένους οίκους αξιολόγησης ότι η Ελλάδα τα πάει μια χαρά και ότι είναι και πολύ κοντά στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα τι να πιστέψει ο ελληνικός λαός? Τα έχουμε ακούσει αυτά ξανά και από τους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Άρα είναι αναξιόπιστοι οι Ευρωπαίοι? Όχι, δεν λέω ότι είναι αναξιόπιστοι, αλλά τα έχουμε ξανακούσει. Το 2008, το 2007 υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι η οικονομία της χώρας είναι θωρακισμένη. Είμαστε σε αυτή την φάση, δηλαδή επιστρέφουμε εκεί? Είμαστε σε μια φάση, πιστεύετε, η οποία τα επόμενα χρόνια θα είναι απαιτητική φάση. Εγώ δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω για το μέλλον ως προφήτης. Δηλαδή τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζεται και σύμφωνα με την επιστολή του κ. Παπαδόπουλου, πιστεύετε ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα είναι τόσο δύσκολη. Που μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους και επιστροφή δεν σε εποχές μνημονίων κτλ. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι οι οποίοι λέτε ότι λένε κάποια πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία θετικά. Ποιο νίκη, η αξιολόγηση. Μόλις βγήκε η έκθεση. Και η αερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια έκθεση λέει ότι πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε την χρηματοδότηση των λογαριασμών της ενέργειας ακριβώς στα πρότυπα όσων λέγαμε όλους τους προηγούμενους μήνες. Γιατί επί της ουσίας σήμερα χρηματοδοτείτε την αισχροκέρδεια. Δεν λέει η έκθεση όπως ότι η Ελλάδα, και το προηγούμενο η Ελλάδα διάστημα. Θα πάει το 23-24 πολύ καλύτερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Θα μειωθεί η ανεργία, θα μειωθεί το χρέος. Δεν λέει αυτό η έκθεση. Η έκθεση τι διαβάζεται λέει, ακριβώς η από έκθεση την έκθεση. Η έκθεση λέει αυτά τα οποία λέτε, αλλά λέει και γι' αυτό τα οποία... λέω. Ένα λεπτό, κύριε Παπαθανάση. Δεν λέει η έκθεση μόνο αυτά που λέτε εσείς. Λέει και αυτά που λέω εγώ. Δεν λέει η έκθεση για τα πρωτογενή πλεονάσματα, αυτά τα οποία λέω εγώ. Δεν λέει η έκθεση ότι τα επιδόματα τα οποία δίνεται είναι ανευπροηγουμένου. Δεν λέει η έκθεση, και αν δεν το λέει η έκθεση. Θα τα κόψετε τα επιδόματα, να ξέρω, όχι. Τα δώσατε. Είπατε δηλαδή, εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα δώσετε τα 150 ευρώ στο κάθε παιδί. Μιλάτε για τα επιδόματα. Θα τα σταματήσετε? Ποια επιδόματα θέλετε να σταματήσουμε, πείτε μου. Δεν ξέρω, τα επιδόματα αυτά που μιλάτε. Ας λοιπόν. Εγώ λοιπόν, εάν είναι λοιπόν να κάνω ό,τι κάνει το μέσο ευρωπαϊκό κράτος από την Κύπρο μέχρι την Ισπανία και την Πορτογαλία και τα μισά κεντροευρωπαϊκά κράτη, τα οποία μειώνουν ή μηδενίζουν το ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη. Θα το κάνετε αυτό, κύριε Χριστίδη? Αυτό πιστεύουμε. Το θα μειώσετε τον φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μα στα αυτό επίπεδα. Είναι το οποίο έχουμε πει. Αυτό είναι δέσμευσή μας. Και το ΦΠΑ. Ναι. Αυτό γιατί έχει κοστολογηθεί από εσάς? Έχει κοστολογηθεί. Πόσο γιατί, είναι δηλαδή? Θα σου πω.
Γιατί η κοστολόγηση την οποία είχαμε κάνει ήταν κοστολόγηση για όσο διαρκούσε η κρίση, ο πόλεμος και η κρίση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, για παράδειγμα, στην περίπτωση της επαναφοράς του ΕΚΑΣ που λέμε και της στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων, είναι περίπου 500 εκατομμύρια το ΕΚΑΣ, είναι περίπου 400 εκατομμύρια η προσωπική διαφορά και κάποια χρήματα ακόμα τα οποία είναι μέχρι συνολικά το 1%, τα οποία αφορούν τις συντάξεις χειρίας. 1% γι' αυτό. Άρα το συντακτικό πρόγραμμά σας πόσο το. Όλα αυτά λοιπόν, εμείς έχουμε την διάθεση και την πρόθεση να τα δώσουμε, να τα κοστολογήσει όποια ανεξάρτητη αρχή θέλει, όποιος το θέλει, να το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά η παρατήρηση την οποία έχω να κάνω είναι ότι να μας κάνουν και μια κοστολόγηση για την υπόσχεση ότι ο μέσος μισθός το 2027 θα είναι 1.500 ευρώ. Και ποιος το πληρώνει αυτό? Δεν το πληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Το πληρώνουν οι εργοδότες. Ως επιτοπλίστων, ναι. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα σήμερα ποιο είναι? Το εργοδοτικό κόστος του μισθού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πληρώνουν ένα τεράστιο κομμάτι οι εργοδότες, το οποίο δεν πηγαίνει στην τσέπη του εργαζομένου. Γι' αυτό δεν λέει τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Θα μειώσουν τις φορές, δηλαδή. Πώς θα γίνει, πώς θα μειωθεί το μισθολογικό κόστος? Εμάς ο στόχος μας είναι να μειώσουμε όλο αυτό το μη μισθολογικό κόστος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένως. Και είναι και βασική αρχή στις 12 θέσεις που έχουμε κάνει. Όταν ένα κομμάτι του μη μισθολογικού κόστους είναι οι εισφορές. Ποιος θα επιβαρυνθεί με τις εισφορές? Ναι, σας επαναλαμβάνω ότι εμείς σε αυτό το κομμάτι έχουμε καταθέσει πρόταση, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Την επόμενη φορά που θα έρθω μπορώ να την περιγράψω με λεπτομέρειες. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την ψήφο λέγοντας ότι οι υπόλοιποι τάζουν, την ίδια ώρα που στη δεύτερη σελίδα του προγράμματος μιλάει για 950 ευρώ κατώτατο μισθό, μιλάει για 1.500 ευρώ μέσο μηνιαίο μισθό στα τέλη της επόμενης τριτίας, μοίραζε 150 ευρώ επίδομα στα παιδιά 18 χρονών πριν τις εκλογές και μας κάνει εμάς κριτική που, άμα μου πείτε εσείς να έχουμε κάνει μία αντίστοιχη τέτοια πρόταση, να το αποδεχτώ. Δεν μου κάνει καμία τέτοια πρόταση. Και μιλάμε επίσης, και κλείνω με αυτό, με το κόμμα το οποίο δεν θυμήθηκε να κάνει κοστολόγηση του προγράμματός του ούτε το 2007 που μας οδήγησε εκεί, που μας οδήγησε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ούτε το 2008 που ο κύριος Παπαθανασίου και ο κύριος Αλόγος. Δεν λέω για εσάς, προς Θεού. Ο κύριος Παπαθανασίου και ο κύριος Αλογοσκούφης γράφαν τους προϋπολογισμούς στις χαρτοπετσέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, ο ανταγωνισμός τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διεκδικείτε? Νομίζω ότι το έχετε ξεκαθαρίσει και το λέτε. Υπάρχουν σημεία τα οποία εσείς κρίνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κακό, δηλαδή βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία να έρθει στην εξουσία? Το πρόγραμμά του είναι ανεδαφικό? Δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε καμία περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, νομίζω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει την αυτοκριτική του στις εσωτερικές του διαδικασίες κλπ. Νομίζω ότι για τους πολίτες, γιατί και εμείς κάναμε κομματικές διαδικασίες και εκδηλώσεις όλο το χρόνο πριν από τις εκλογές και παίρναμε τα μηνύματα από παντού, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπε ένα πάρα πολύ θολό μήνυμα γύρω από το τι θέλει να κάνει με τις εκλογές. Ξεκίνησε από τη λογική της κυβέρνησης της συνεργασίας, πέρασε του ειδικού σκοπού, πέρασε μετά στη συνέχεια στην εξαίρεση του κυρίου Βαρουφάκη. Όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο, μαζί με μικρολεπτομέρειες, οι οποίες όμως είχαν πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, διαμόρφωσε ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα, το οποίο, όπως λέμε εμείς, έστρωσε το χαλί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο είχε κάνει και το 2019. Αυτό, επαναλαμβάνω κύριε Παναγιωτόπουλο, γιατί εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό, δεν λύνει τα ζητήματα του τόπου. Όπως δεν λύνει τα ζητήματα του τόπου η συζήτηση η οποία αφορά μόνο το παρελθόν. Η συζήτηση για το παρελθόν έχει ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται κάποιο κόμμα. Όπως σωστά μας κάνανε εμάς κριτική τα παλιότερα χρόνια, ανεξαρτήτως αν ήταν ένα νεότερο ή παλιότερο στέλεχος στην τηλεόραση, ότι δεν προερχόμαστε από παρθενογένεση. Και ναι, δεν προερχόμαστε από παρθενογένεση. Εμείς κάναμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εμείς προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία, εμείς κάναμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εμείς φέραμε τους οικονομικούς εισαγγελείς. Συγκυβερνήσατε και με τον Σαμαρά όμως, κύριε Χριστή. Όπως και εσείς με τον κύριο Καμένο. Εντάξει. Και όχι μόνο. Όπως αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία περιλαμβάνουν ιστορικούς. Θέλει να το ξεχάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ήταν γραμματέας του Πασόκ. Θέλω να πω λοιπόν, κύριε Παπά, ότι οι ιστορικοί κύκλοι κλείνουν και τα κόμματα προχωράνε.
Μάλιστα. Και ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε έχει τη σημασία του. Σε αυτή λοιπόν την ιστορία σήμερα, εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε πέντε ζητήματα για το αύριο. Εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε, χωρίς να θέλω να πω κάτι όσον αφορά την πολύ φιλόξενη εκπομπή σας, νομίζω ότι έχει νόημα να δούμε τι λέει το κάθε κόμμα για την πολιτική που πρέπει να έχουμε για την πράσινη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Έχετε δίκιο, θα το κάνουμε. Τι λέει λοιπόν το κάθε κόμμα για τον τρόπο με τον οποίο. Ας πω λοιπόν, εμένα με παίρνουν άνθρωποι τηλέφωνο για την κλιματική αλλαγή, για το εξοικονομώ. Η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ποιο είναι το όραμα τη επόμενη μέρα. Βέβαια, τώρα φτάσαμε στο τέλο. Και θα σα κρατήσω άλλη μισή ώρα. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα ζητήματα μαζί με την άποψη, κατά την άποψη μου και με κάτι ακόμα. Είναι η συζήτηση που αφορά το μέλλον τη χώρα και νομίζω ότι αυτή δεν έγινε καθόλου. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο μα τύχησε πάρα πολύ. Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, στην προεκλογική. Διαφωνώ, αλλά στην προεκλογική περίοδο συζητήσαμε. Για την απλή αναλογική φυσικά σα ζητώ. Συζητούσαμε διαρκώς πώς θα βρεθούν οι 151 βουλευτές και δεν συζητούσαμε πώς θα προστατευτούμε ή πώς θα προστατεύσουμε δουλειές ή θα εξελίξουμε μέσω της διαβίου μάθησης ανθρώπους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στην ατζέντα και τουλάχιστον όσον αφορά εμάς θα επιχειρήσουμε να το βάλουμε στην ατζέντα τις επόμενες 30 μέρες. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.